Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook. Σήμερα στο Happy Cook παραμονή πρωτοχρονιάς σας δείχνουμε την πιο επική βασιλόπιτα του κόσμου. Βασιλόπιτα με μελομακάρονα. Στη συνέχεια σας προτείνουμε γρήγορες και εύκολες ιδέες της τελευταίας στιγμής για το πρωτοχρονιάτικο μπουφέ. Πατατούλες τυριχτές με μπέικον και πιτάκια με τυρογιαουρτοκρέμα και καπνιστό σολομό ή γαλοπούλα. Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε! Ο επιτυχημένος μαγειράς Happy Cook. Πιο σημαντικό συστατικό σε κάθε συνταγή. Ο επιτυχημένος μαγειράς Happy Cook. Η διάθεσή μας και η σκέψη θετική. Ο επιτυχημένος μαγειράς Happy Cook. Κάθε μέρα είναι στο σκάι. Ο επιτυχημένος μαγειράς. Ο ευτυχισμένος μαγειράς Happy Cook. Χρόνια πολλά σε όλους! Χρονιάρες μέρες που είναι, είπα να βγω στην Αριστοτέλους και να κεράσω τους συμπολίτες μου κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Παρέα με τον Ηρακλή, ο οποίος είχε μια καταπληκτική ιδέα. Να κάνουμε ένα τεστ. Να βάλουμε σε ένα πιάτο ίδιο αριθμό κουραμπιέδων και μελομακάρονων και να δούμε ποιο θα τελειώσει πρώτα. Για κεραστείτε, για τσιμπήστε, τι προτιμάτε, κουραμπιέδες ή μελομακάρονα? Hey, τρίγωνα, καλαντά, σκόρπισαν. Πείτε γεια! Γεια! Ο Ηρακλής πάντως προτιμάει γαλοπούλα. Σκόραραν οι κουραμπιέδες. Ελκετή να έχουμε αυτός. Για να δω πόσοι έχουν μείνει. Αρκετοί είναι ακόμα. Ωπα, τρίπλα μελομακάρονα. Τελευταία στιγμή σκοράρουν κουραμπιές. Όμως προηγούνται τα μελομακάρονα. Πρέπει να βρω μερικούς κουραμπιεδολάτρες. Τα Περιστέρια πάντως δεν τρώνε κουραμπιέδες. Πάρε, πάρε κόσμε. Πάρτε κουραμπιέδες. Πάρτε μελομακάρονα. Καλή όρεξη, καλές γιορτές. Νομίζω τα μελομακάρονα έχουν σαφές προβάδισμα. Να, άλλος ένας κουραμπιές και άλλος κουραμπιές. Για να δούμε, για να δούμε, για να δούμε. Έχει suspense. Το παιχνίδι είναι ακόμα ανοιχτό. Τα μελομακάρονα όμως σκοράρουν. Και ο Ηρακλής πάντως νομίζω υποστηρίζει τα μελομακάρονα. Και ναι, νίκησαν τα μελομακάρονα. Εγώ ας φάω τώρα έναν κουραμπιέ. Ο ευτυχισμένος μαγειράς Happy Cook. Γεια, ευτύχης εδώ. Μια μέρα πριν την πρωτοχρονιά, τελευταία μέρα του χρόνου, θα σας δώσουμε την τέλεια συνταγή για βασιλόπιτα. Αν δεν έχετε φτιάξει ακόμα βασιλόπιτα, προλαβαίνετε να πάτε να πάρετε τα υλικά για να φτιάξετε αυτή εδώ. Λοιπόν, θα είναι η πιο ιδιαίτερη βασιλόπιτα του κόσμου. Ένα υλικό που έχει μέσα, σίγουρα το έχετε. Σίγουρα το έχετε στο σπίτι. Και είναι αυτό εδώ. Είναι τα μελομακάρονα. Θα φτιάξουμε βασιλόπιτα με μελομακάρονα. Είναι ένας τρόπος να αξιοποιήσουμε μελομακάρονα που έχουν μείνει και να την οστιμήσουμε και να την κάνουμε λίγο διαφορετική. Άρα χρειάζεται μελομακάρονα. Πρώτο και σημαντικό. Και να πούμε ότι αυτή η συνταγή μπορεί να την κάνετε και σαν κέικ με μελομακάρονα ή και κάκια μελομακάρονα, οποιαδήποτε άλλη μέρα στις γιορτές. Άρα μπορεί να την κάνετε βασιλόπιτα. Μην φτιάχνετε δύο πράγματα. Ένα καλό. Ωραία, τελικά εκτός από τα μελομακάρονα είναι τα εξής. Έχουμε μια φαρίνα, αλεύρι που σκόνη μόνο του, που έχει μέσα baking powder για να γίνει φουσκωτή σαν κέικ. Έχουμε άχνη ζάχαρη που θα βάλουμε από πάνω, αλλά χρειαζόμαστε και μέσα στο μείγμα 150 γραμμάρια. Έχουμε 125 γραμμάρια βούτυρο, μισό κομμάτι βούτυρο. Έχουμε λίγο αλάτι μαλαΐων. Ένα πορτοκάλι από το οποίο χρησιμοποιούμε το χυμό και το ξύσμα. Έχουμε ένα ποτήρι γάλα. Ένα αυγό κότας. Και ένα ακόμα συστατικό που κάνει ιδιαίτερα νόστιμη την ζύμη αυτής της βασιλόπιτας. Γιαούρτι! Στραγγιστό γιαούρτι. Χρησιμοποιήσουμε 100 γραμμάρια μέσα στο μείγμα και η διαδικασία είναι αρκετά απλή. Πάμε να χτυπήσουμε εδώ στο μπολ μας βούτυρο με ζάχαρη. Πάμε. Το βούτυρο είναι σχεδόν σε θερμοκρασία δωματίου, δηλαδή με το κουτάλι σπάει, κόβεται, ωραία. Έτσι πρέπει να είναι, μην είναι παγωμένο. Μαζί με το βούτυρο βάζουμε την άχνη ζάχαρη ή ζάχνη άχαρη, πείτε το όπως θέλετε. Ωραία. Και φέρνουμε το τεχνολογία και χτυπάμε. Να, σαν μίξερ με περιστρεφόμενο κάδο. Ωραία, έτσι λίγο να φρατέψει το βούτυρο. Να βάλουμε και μια σαλιά αλατάκι. Ώρα για αυγό. Αυγόρα. Ωραία, καθαρό. Μέσα. Τι πάμε.
Ώρα για γιαούρτι, η γιαουρτόρα. Μία, δύο κουταλιές. Το γιαούρτι, εκτός από πιο θρεπτική, θα κάνει συνταγή και πιο νόστιμη. Ωραία! Κοιτάξτε ωραία που γίνεται. Πάμε τώρα να βάλουμε χυμό πορτοκάλι. Βάλουμε και ξύσμα. Τέλειο άρωμα και γεύση, το ξύσμα πορτοκαλιού. Αυτό είναι που δίνει το άρωμα, όχι το πορτοκάλι, ο χυμός. Προσχύμη, βάλουμε άσπρο. Το άσπρο πικρίζει. Οκ. Okay. Δεν θέλουμε πίκρες στη νέα χρονιά. Ωραία, να βάλουμε και το γάλα μας. Και τώρα σταδιακά θα ρίξουμε μέσα το αλεύρι, τη φαρίνα. Λοιπόν, τέλειο. Αυτό εδώ είναι το μείγμα μας, στην πυκνότητα ακριβώς που το θέλουμε, έτσι ακριβώς, να είναι υγρό πυκτό, κάτι ανάμεσα, και αυτό εδώ θα το βάλουμε να το ψήσουμε στο δάψι μας. Αν δεν θέλετε να βάλετε τα μελομακάρονα μέσα, με αυτό εδώ το μείγμα θα έχετε το τέλειο κέικ βασιλόπιτα. Αλλά εμείς θα βάλουμε μέσα μελομακάρονα. Να κάνουμε τη βασιλόπιτα με μελομακάρονα. Η χριστουγεννιάτικη βασιλόπιτα. Τι κάνουμε? Πάμε πρώτα να βάλουμε μία στρώση στο ταψί μας με το μείγμα. Αυτό εδώ είναι ένα στρογγυλό ταψί, το οποίο έχουμε βουτυρώσει καλά. Το κουνάμε να πάει παντού. Και τώρα υπάρχουν δύο τρόποι να βάλουμε τα μελομακάρονα μέσα. Μπορούμε να τα θρηματίσουμε για να βάλουμε μικρά κομματάκια να πάει παντού, ή μπορούμε να τα βάλουμε και ολόκληρα. Παίρνουμε εδώ το μελομακάρονο και το βάζουμε μέσα, έτσι εδώ. Και παίρνουμε ένα ακόμα και το βάζουμε εδώ. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί κοιτάξτε, στη βασιλόπιτα, δυστυχώς μόνο ένας κερδίζει το φλουρί. Και οι υπόλοιποι είναι στεναχωρημένοι και δεν βρίσκουν τίποτα μέσα στο κομμάτι τους. Αλλά με αυτή εδώ τη συνταγή θα βρούνε μέσα τουλάχιστον ένα μελομακάρονο. Τέλεια. Θα κάνουμε εδώ αστέρι. Ο ήλιος Βεργίνας στη βασιλόπιτα. Και εδώ στη μέση το σπασμένο. Τζετ. Αυτό είναι. Βασιλόμελο μακαρονόπιτα. Και πάμε τώρα να καλύψουμε τα μελομακάρονα. Με το ίδιο μείγμα μπορείτε να κάνετε και muffins. Τέλεια muffins. Μπορείτε να κάνετε κέικ σε φόρμα. Γιατί αυτό δεν είναι σε φόρμα καλή, δεν πάει γυμναστήριο. Γενικά πρέπει να δοκιμάσετε αυτή τη συνταγή. Είναι πολύ ωραία. Είναι το μελομακάρονο μέσα, είναι το κάτι άλλο. Να το καλύψουμε εδώ παντού. Να μην φαίνουν τα μελομακάρονα. Αν θέλετε να βάλετε φλουρί μέσα στη βασιλόπιτα πριν την ψήσετε, βάλτε το τώρα. Ή ακόμα πιο μαγιά, βάλτε το φλουρί μέσα σε μελομακάρονο και μετά στη βασιλόπιτα. Πλάκα θα έχει. Προσοχή, μην το δαγκώσει κανείς. Ωραία, λοιπόν, αυτά εδώ. Λοιπόν, άντε. Τελειώσαμε την βασιλόπιτα, τσακ μπαμ. Εύκολη υπόθεση, δεν χρειάζεται να την παίρνετε έτοιμη. Φτιάξτε τη δική σας. Και οικονομία κάνετε και έχει και φαν η υπόθεση. Γιατί μέσα στη βασιλόπιτα τη δική σας βάζετε τη θετική σας διάθεση. Ωραία. Λοιπόν, αυτό εδώ τώρα θα πάει στο φούρνο. Θέλει περίπου 40 λεπτά στους 175 βαθμούς. Όχι πολύ δυνατή φωτιά. Και αν αρχίσει και αρπάζει, ανάλογα με το φούρνο σας, βάλτε από πάνω ένα αλουμινόχαρτο. Λοιπόν, πάμε να ψηθεί. Φούρνε, άνοιξε. Τέλεια! Εσείς γράψτε τελικά για να φτιάξετε αυτή τη σούπερ βασιλόπιτα στο σπίτι.
Για την πρωτότυπη βασιλόπιτα με μελομακάρονα χρειαζόμαστε μισό κιλό φαρίνα, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 150 γραμμάρια άχνη ζάχαρη και το υπόλοιπο πακέτο στο τέλος για το στόλισμα. 125 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος, 100 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, ένα ποτήρι γάλα, ένα αυγό, ένα πορτοκάλι και ξύσμα και χυμό, μισό κουταλάκι αλάτι μαλαϊών και φυσικά το πιο σημαντικό 6 με 8 μελομακάρονα. Αν θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή να διαβάσετε τα υλικά, μπείτε στο bletsas.gr. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη. Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook. Ω, τέλεια. Τέλεια και να χαράξει λίγο, δεν πειράζει καθόλου. Λοιπόν, σε αυτό σημείο βάζουμε αχνή ζάχαρη. Φλουρί καλύτερα να βάλετε από την κάτω πλευρά, έτσι, να μην φαίνεται. Αλλά θα βάλετε αχνή ζάχαρη, μπορεί να βάλετε και από πάνω. Κάναμε ωραίο βουνό με χιόνι. Ωραία. Και στολίζω. Αν θέλετε, ξέρετε, κάνετε χαρτοκοπτική 2015, 16, 17, 18, 19, ό,τι θέλετε και βάζετε από πάνω με κακάο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αυτή είναι η τέλεια βασιλόπιτά μας. Απλή και ωραία και μέσα, εκτός από φλουρί, κρύβει και άλλες πολλές εκπλήξεις. Μελομακάρονα. Λοιπόν, έχετε εδώ μελομακάρονο. Κοιτάξτε, θα το κάνουμε αυτό. Θα στολίσουμε το μελομακάρονο εδώ πάνω στο muffin μελομακάρονο που φτιάξαμε το ίδιο μείγμα. Εδώ έχει και σαντιγί και το μόνο που λείπει να βάλουμε και ένα κομματάκι. Μελομακάρνο και λίγο καριδάκι για να καταλαβαίνει ο άλλος ότι μέσα θα βρει μια έκπληξη μελομακαρονένια. Ωραία! Λοιπόν, αυτά, έχουμε και το κέικ με μελομακάρνο σε φόρμα. Εσείς φτιάξτε αυτό το μείγμα, βάλτε μέσα μελομακάρνα, κάντε το είτε βασιλόπιτα είτε κέικ είτε μάφιν. Και να θυμάστε ότι το πιο σημαντικό συστατικό σε κάθε συνταγή είναι η καλή μας διάθεση. Πάμε τώρα σε ένα γρήγορο διάλειμμα και όση ώρα είμαστε στο διάλειμμα, μπείτε εκεί με το tablet, το smartphone κτλ. Μπείτε και κάντε ένα like σελίδα μας στο Facebook, στην οποία κάνουμε πολλούς διαγωνισμούς και έχουμε έναν ωραίο πρωτοχρονιάτικο διαγωνισμό. Τσεκάρετε τον. Λοιπόν, να είστε καλά, φιλιά πολλά, τα λέμε σε λίγο. Μην πάτε πουθενά, ε! Γιατί μετά σας έχω τις τέλειες, απλές ιδέες για πρωτοχρονιάτικο μπουφέ της τελευταίας στιγμής. Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook. Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook. Γεια, ευτύχης πάλι εδώ. Είμαστε εδώ στην κουζίνα μας, παραμονή πρωτοχρονιάς και σας δείχνουμε τέλειες ιδέες. Απλές συνταγές θα κάνουμε τώρα για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Είναι πράγματα που ίσως έχετε και στο σπίτι, μπορείτε πολύ εύκολα να φτιάξετε αυτό. Και αυτή η συνταγή μπορεί να την κρατήσετε και σαν ιδέα για κάποια άλλη φορά. Ιδίως αν έχετε κόσμο στο σπίτι, θα σας λύσει τα χέρια. Λοιπόν, πρώτον θα κάνουμε κάτι ωραίες τυλιχτές πατάτες με μπέικον και θα κάνουμε και κάποια ωραία πιτάκια σε δύο εκδοχές. Το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε για να κάνουμε τα. Τις τυλιγμένες πατάτες είναι πατάτες. Αυτές εδώ είναι πατάτες, οι οποίες είναι καθαρισμένες, κομμένες και έχουν βράσει για ένα δεκάλεπτο, έτσι ώστε να μαλακώσουν λίγο και μετά, όταν τις ψήσεις στο φούρνο, να μην μείνουν μέσα ομές. Να είναι πάρα πολύ ωραίες, ζουμερές, να έχουν και την υγρασία τους και να κάνουν και μια κρούστα γύρω και θα είναι πάρα πολύ ωραίες. Για αυτή τη μικρή συνταγή έχουμε αυτό εδώ, μερικά κομματάκια τυρί, κασέρι κομμένο σε φέτες, ή γκούντα, ή ένταμ, ή ό,τι θέλετε. Και έχουμε και φέτες bacon. Bacon. Ωραία. Και τι κάνουμε, παίρνουμε απλώς τις πατάτες, οι οποίες τις έχουμε έτσι λίγο βράσει. Και κοιτάξτε τι κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε διάφορα σχεδιάκια. Μπορούμε, για παράδειγμα, να κόψουμε εδώ τη βάση τους. Να πάρουμε ένα κουταλάκι. Να σκάψουμε λίγο την πάνω μεριά. Να κάνουμε μια μικρή τρύπα. Στην οποία θα βάλουμε λίγο τυράκι. Λοιπόν, παίρνουμε το bacon, το κόβουμε έτσι στη μέση και κάνουμε δωράκι. Έτσι. Και έτσι, Χριστούγεννα, να κάνουμε κανένα δώρο, ε. Πουγκάκι, έτσι. Αν είστε πολύ μάγκες, κάνετε και φιόγκο. Και αν κάνετε φιόγκο, στείλτε μας μια φωτογραφία να το δούμε κι εμείς. Ωραία, εγώ τα βάζω εδώ σε ένα ταψάκι ωραίο. Και συνεχίζω.
Μπορώ να κάνω και κάτι λίγο διαφορετικό. Να πάρω το bacon και έτσι ολόκληρο που θα είναι. Να τυλίξω την πατάτα στο έτσι. Και να είναι σαν να έχει... ξέρω, ένα ρούχο bacon. Και μπορούμε να πάρουμε και μια βουτογλυφίδα για να μην σπάσει και πέσει. Και να το στερεώσουμε. Και τυρί από πάνω. Και τζετ. Και αυτό μέσα. Και κοινώς μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ωραία. Λοιπόν, τυλίγεις, βάζεις πατάτες και μετά στο φούρνο. Βάλουμε και τυρί. Εδώ ο τύρος. Τέλεια. Και φυσικά τα λιπάκια από το μπέικον θα νοστιμήσουν την πατάτα. Την κάνουν πολύ ζουμερή και ωραία. Θα γίνει τραγανό το μπέικον απ' έξω. Θα είναι τέλειο. Και φυσικά αυτό το βάζεις στο πιάτο σου και είναι μια μπουκιά ό,τι πρέπει για μπουφέ. Λοιπόν, άντε, ένα τελευταίο απλό. Κι άλλο ένα έτσι για να μην μείνει χαμένο έτσι, να μην πάει χαμένο εδώ πέρα. Τέλεια. Και φύγαμε, αυτό θέλει στο φούρνο να μπει τώρα. 200 βαθμούς για ένα 12-15 λεπτάκι. Όταν πάρει κρούστα το μπέικον, αρχίζει να σκληραίνει, τότε το βγάζουμε για να διατηρηθεί το σχήμα του. Έχουμε κι άλλο έτοιμο που ψήνεται. Ψήνουμε κι άλλο για να το δείτε σε λίγο. Λοιπόν, όση ώρα ψήνονται αυτά, πάμε εδώ να φτιάξουμε τη δεύτερη συνταγή. Πλένω χέρια και επιστρέφω. Πατατούλες με μπέικον χρειαζόμαστε 4 πατάτες, 8 φέτες μπέικον και 50 γραμμάρια κασέρι. Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook! Για τη δεύτερη γρήγορη συνταγή μας χρειαζόμαστε αυτές εδώ τις αραβικές πιτούλες, οι οποίες είναι μίνι, είναι μικρές. Πάρα πολύ ωραίες και έχουν και ίδιο μέγεθος με την καπνιστή γαλοπούλα που θα βάλουμε στις μισές από αυτές. Και έχουμε επίσης και καπνιστό σολομό. Αυτός είναι κομμένος σε κομμάτια. Αν είχατε περισσότερα και τα στήσατε ωραία σε ένα πιάτο για να τα σερβίρετε, αν έχουν περισσέψει κομματάκια μικρά, χρησιμοποιείτε για αυτή εδώ τη συνταγή. Δεν χρειάζεται να είναι ο πιο ακριβός και ο τέλειος σολομός σε τέλεια κομμάτια. Χρειάζεται να φτιάξουμε μια ωραία σαλτσούλα, η οποία θα έχει τυρί κρέμα. Τη βάλουμε εδώ μέσα. Και γιαουρτάκι. Βάζουμε γιαούρτι σαγιστό, πλήρες. Συνδυασμός αυτός με την κρέμα δίνει ένα τέλειο αποτέλεσμα. Ωραία. Ανακατεύουμε να γίνει μια ομοιόμορφη κρέμα, τα δύο αυτά υλικά. Τύρο γιαούρτο κρέμα. Και εδώ θα βάλουμε λίγο ψιλοκομμένο μεντανό, απλώς για να πρασινίσει, να γίνει πιο όμορφο. Και να δώσει και λίγο άρωμα. Ωραία. Βάζουμε και το μεντανούλι μας. Εδώ μέσα θα μπορούσαμε να βάλουμε ξυδάκι, αλλά εγώ θα βάλω λεμόνι. Να το λεμόνι. Προσέξουμε αν πέσουνε. Τσάκια. Βάλω μερικές σταγόνες και επίσης θα βάλω και λίγο ξύσμα. Αυτό θα δώσει πραγματικά λεμονένια γεύση. Πολύ πολεμόνι το βάζω στο σολομό για να μαριναριστεί έτσι γευστικά. Ανακατέψουμε λίγο εδώ με το χέρι μας να πάει παντού το λεμόνι και πάμε να κάνουμε την τελική μας σύνθεση. Έχουμε τη σάλτσα. Έχουμε όλα τα υλικά μας, παίρνουμε τις πιτούλες, βάζουμε σαλτσούλα, όχι άπειρη, αρκετή όμως, να μην είναι στεγνή. Αλείφουμε, τέλεια, κοιτάξτε πως φαίνεται ωραία, μεντανός, λεμονάκι, ξύσμα. Λοιπόν, αν έχετε εσείς έτσι ωραίες ιδέες που θα φτιάξετε την πρωτοχρονιά, να τις βγάλετε φωτογραφία και να τις ανεβάσετε, να τις δούμε στο Twitter και στο Facebook. Ωραία. Πάμε τώρα να βάλουμε στο ένα σολομό.
κομματάκια έτσι. Και στο άλλο καπνιστή γαλοπούλα. Βάλουμε δύο φέτες. Να γίνει μπαμπάτσικο. Βάζουμε εδώ δεύτερο όροφο, τον οποίο επίσης καλή ιδέα να αλείψουμε. Ωραία. Τσακ μπαμ. Ωραία, αυτό είναι και τέλεια ιδέα για σεντουιτσάκι αν πεινάτε καμιά ώρα. Και δεν είναι πρωτοχρονιά, δεν χρειάζεται. Ωραία, το κόβουμε στα τέσσερα αν θέλουμε ή μπορούμε και ολόκληρο να το σερβίρουμε. Και εσείς δείτε τελικά για να φτιάξεις αυτά εδώ στο σπίτι. Για τα σαντουιτσάκια με σολομό ή γαλοπούλα χρειαζόμαστε 100 γραμμάρια καπνιστό σολομό, 100 γραμμάρια τυρί κρέμα, 50 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, μισό λεμόνι και ξύσμα και χυμό, λίγο ελαιόλαδο προαιρετικά, μια κουταλιά ψιλοκομμένο μαϊντανό, 8 μικρές αραβικές πίτες και 8 φέτες καπνιστή γαλοπούλα για την εναλλακτική επιλογή. Αν θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή να διαβάσετε τα υλικά, μπείτε στο bletsas.gr. Καλή επιτυχία, καλή όρεξη και καλή χρονιά. Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook! Τέλειο. Τέλεια, λοιπόν, κοιτάξτε τέλειες που ήταν οι πατάτες. Και εδώ έχουμε την πατάτα χιονάνθρωπο με κασκόλ bacon. Κάντε το κι εσείς. Λοιπόν, να μεταφέρω αυτά. Λοιπόν, και πριν σας αποχαιρετήσω, να πω ότι οπωσδήποτε πρέπει να μπείτε στο Facebook, να μας κάνετε ένα like στη σελίδα μας, στο Happy Cook TV. Και επίσης στην προσωπική μου σελίδα. Κάνουμε πολλούς διαγωνισμούς και φυσικά τώρα που είναι πρωτοχρονιά θα κάνουμε ένα τέλειο. Να βάλουμε αυτά εδώ. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Και τον υπερχιονάνθρωπό μας εδώ. Να βγάλουμε και την οντογλυφίδα, δεν χρειάζεται πια. Έχει κάτσει καλά. Αυτό. Του βάλουμε και δύο μάτια. Και να βλέπει. Φασόλι ροβίτσα. Να το σου. Ωραία. Λοιπόν, ελπίζουμε να σας άρεσαν οι συνταγές μας και η καταπληκτική βασιλόπιτα με μελομακάρονα, αλλά και αυτές οι μικρές γρήγορες συνταγές που είναι ό,τι πρέπει για το πρωτοχρονιάτικο μπουφέ. Όταν τα φτιάξετε αυτά εδώ τα καλά, να τα βγάλετε μια φωτογραφία, να μας τα στείλετε στο Twitter και να θυμάστε ότι το πιο σημαντικό συστατικό σε κάθε συνταγή είναι η καλή μας διάθεση. Και αυτή η καλή μας διάθεση να την έχουμε μαζί μας όλο το χρόνο. Να περάσετε τέλεια απόψε, καλή πρωτοχρονιά, καλό ποδαρικό και να τα πούμε του χρόνου! Και του χρόνου θα είναι πάρα πολύ κοντά. Θα είναι αύριο. Τα λέμε αύριο με νέο αέρα νέας χρονιάς. Happy New Year, Happy New Cook. Γεια! Αρχή μηνιά και αρχή χρόνια, ψηλή μου δέντρο λιβάνια, κι αρχή καλός μας χρόνος, εκκλησιά, εκκλησιά μετά ο θρόνος. Αρχή που βγήκε ο Χριστός, Άγιος και Πνευματικός, στη γη. Στη γη να περπατήσει και να μας καλοκαρδίσει. Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται από την Κεσαρία στις αρχός της αρχόντισσα κυρία. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά, χρονιά πολλά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά.